εκπαιδευτική επανάσταση. Είμαστε άντρες ήλοι. Επειδή ντρέπεται και έχει πάρα πολλές μέρες να βγει έξω και να λωνίσει με τις άλλες κότες γιατί τη συνέβη κάτι τρομερό. Η Τούλα είχε ένα κρυφό όνειρο. Ήθελε να πετάξει! Δεν θα πετάξει ποτέ! Είσαι μια κοντούλα κότα! Είσαι και γεματούλα! Να ξέρεις, θα μείνεις στο έδαφος και θα τρως πίτουρα! Εγώ τώρα απλά σου κάνω λίγο πουλι! Κάνω πουλι τώρα! Κόπα πουλι! Κόπα πουλι! Η Τούλα κλείστηκε στον εαυτό της! Οργανώσαμε αυτή την εκδήλωση στα πλαίσια, το Κέντρο Πρόληψης Συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών, που είναι τις 26 Ιουνίου. Κάναμε την επιλογή να οργανώσουμε την εκδήλωση νωρίτερα, ενώ τα σχολεία είναι ανοιχτά, για να διευκολύνουμε τα παιδιά να έρθουν. Από ό,τι φαίνεται κάναμε καλά, γιατί η αίθουσα του Φίλιππος εδώ αποδείχτηκε πάρα πολύ μικρή για να χωρέσει τον κόσμο που ανταποκρίθηκε. Η εκδήλωση είναι μια θεατρική παράσταση με θέμα το διαδίκτυο. Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, περνάει πολύ καθαρά μηνύματα στα παιδιά τι πρέπει να προσέχουν. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να περάσουν κάποια μηνύματα στα παιδιά, να είναι πάρα πολύ προσεκτικά σε ποιον δίνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, πώς χειρίζονται το διαδίκτυο. Άλλωστε επιθυμίζω το εξής, ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων δεν λέγεται όπως παλιότερα των εξαρτησιογόνων ουσιών, αλλά των εξαρτήσεων. Αυτό είναι μια σημαντική διαφορά, γιατί ουσιαστικά εδώ και πάρα πολύ καιρό δουλεύουμε την πρόληψη από κάθε εξάρτηση, είτε είναι αυτή από ουσίες, είτε είναι από τζόγο, είτε είναι από το διαδίκτυο. Άρα λοιπόν είναι στα πλαίσια των δραστηριοτήτων. Θέλαμε να κλείσουμε την χρονιά αυτή με μια παράσταση παιδική, γιατί έτσι κι αλλιώς τα παιδιά είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν περισσότερο, γιατί είναι πιο ανοιχτά τα αυτιά τους στα μηνύματα της πρόληψης. Μπορούμε να δουλεύουμε στις μικρές ηλικίες για την πρόληψη, γιατί πρόληψη για μας σημαίνει σεβασμός και αγάπη προς τη ζωή. Αυτό είναι πρόληψη, δεν είναι οι απαγορεύσεις, οπότε μας δίνει τη δυνατότητα ο τρόπος που δουλεύουμε να δουλεύουμε σε μικρές ηλικίες. Τα πάντα για τον εαυτό της. Σουβλάκι, γιατί και όχι, κρατήνει